πέτυχαν. Άλλο ένα σχέδιο, αν θέλετε, δεν λέω ότι είναι κακόβουλο ή καλοπροαίρετο, αλλά μία στόχευση που μπορεί να υπήρχε στο χώρο της αντιπολίτευσης φτάνει στο τέλος της. Νομίζω ότι επειδή σε λίγα 24 ώρα θα καταβληθεί και η πρώτη δόση του τιμήματος, πολλοί ίσως να θεωρούν ότι μπορεί στο παραένα ή στο και ένα να το γλιτώσουν αυτό. Θέλω από τη δική μας πλευρά να τους βεβαιώσω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό το τίμημα θα πληρωθεί, αυτός ο διαγωνισμός θα προχωρήσει. Και να ξεκαθαρίσω, επειδή μου κάνατε την ερώτηση για την Τράπεζα Αττικής για όλα αυτά, εμείς όπως και να τον λένε αυτόν τον οποίο κάθεται απέναντί μας, είτε τον λένε Μαρινάκη, είτε τον λένε Κυριακού, είτε τον λένε Καλογρίτσα, είτε τον λένε Αλαφούζο, εμείς δεν βλέπουμε το πρόσωπό του. Εμείς βλέπουμε τα στοιχεία του. Τα τεκμηριώνει, είναι καλός, έχει κάποια προβλήματα. Μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα, να πάρει την άδειά του. Μπήκε σε έναν διαγωνισμό, καλώς μπήκε, καλώς έδωσε αυτό το τίμημα. Προχωράμε στην επόμενη μέρα. Δεν τα πληρεί. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, φεύγει από το διαγωνισμό, πάει ο επόμενος. Θα έρθω, κύριε Βαρβιτσιώτη, σε εσάς. Μία λεπτομέρεια όμως σε αυτό. Τράπεζα Αττικής. Εσάς προσωπικά, μισό λεπτάκι. Δεν σας προβληματίζουν όλα τα στοιχεία τα οποία ξαφνικά ήρθαν και τα μάθαμε όλοι γύρω από τον τρόπο που έχουν δανειοδοτηθεί διάφοροι οι οποίοι υπέβαλαν υποψηφιότητα, τελικά κατάφεραν να πάρουν και μάλιστα γνωρίζαμε ότι είναι και ανάμεσα στην τετράδα των οριστικών υπερθεματιστών οι οποίοι τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει προσωρινοί υπερθεματιστές. Οριστικοί είναι οι υπερθεματιστές. Έγινε η διαδικασία, δώσανε αυτό το τίμημα. Πρέπει να τεκμηριώσουν από πού προέρχονται τα ποσά. Αν θέλετε να μπούμε στη συζήτηση. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι είναι οριστικοί. Οι υπερθεματιστές είναι οριστικοί, βεβαίως. Μάλιστα. Άρα έχει γίνει ο έλεγχος των πόθεν έσχες. Έχει γίνει στην πρώτη φάση όπως προβλέπονταν. Πριν γίνει ο διαγωνισμός, δεν μπορούσε να υπάρχει ο έλεγχος των πόθεν έσχες. Μετά μπήκαν στη διαδικασία οι αρμόδιοι να ελέγξουν τα αρμόδια. Εγώ δεν μετέχω στην επιτροπή που κάνει το διαγωνισμό, ούτε μπορώ να έχω κάποιο τέτοιο χαρακτήρα πληροφόρηση. Φαντάζομαι θα θέλετε όμως τέτοιες απαντήσεις. Θεωρώ, βεβαίως και το θέλω για όλους. Είναι όλοι οκ, okay, έχει κανένα πρόβλημα. Ελπίζω ότι μέχρι τέλους θα πάμε σε μια διαδικασία που όλοι θα είναι διάφανοι. Δεν διανοούμε με κανέναν τρόπο κάποιος από τους τέσσερις να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα και να συνεχίσει να μετέχει στον οργανισμό. Όπως και να το λένε. Δεν με νοιάζει, κύριε Μπουσδούκου. Ναι, στη δική σας εκπομπή. Στη δική σας εκπομπή. Αν είναι πρόβλημα, να μην γνωρίζουμε μέχρι τώρα αν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια. Ή αν είναι πρόβλημα, να ανακαλύπτουμε τώρα το πρόβλημα. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία τηρείται για όλους. Εγώ σας λέω, ούτε για τον κύριο Κυριακού ξέρω αν είναι OK σε όλα και δεν ερωτώ με. Ούτε για τον κύριο Μαρινάκη. Γι' αυτό έχετε ορίσει γνωρίζω. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να υποκαταστήσω την έννοια της Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν είναι κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι, το γνωρίζουμε αυτό. Έχει βγει όμως ανακοίνωση με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα ότι έχει κάνει η Επιτροπή. Ούτε ο Γενικός Γραμματέας είναι όργανο. Άρα κάτι δεν έκανε καλά η Επιτροπή. Όχι, εγώ δεν λέω. Αν βγει κάτι. Εγώ λέω ότι οφείλουν τα πάντα να πάνε με διαφάνεια μέχρι το τέλος. Δεν θα υποκαταστήσω τη δουλειά κανενός καθήλυνα αρμόδιου. Τα σχόλια τα οποία κάνω είναι πολιτικά και διεκδικώ πολιτικά με οποιοδήποτε όνομα και οποιοδήποτε επίθετο να υπάρχει η απόλυτη διαφάνεια. Μάλιστα. Και να είναι όλα καθαρά. Κύριε μου κάνει εντύπωση που ρωτάμε μόνο για έναν από τους τέσσερις, ενώ επειδή ακούω στην πιάτσα να κυκλοφορούν ερωτήματα και για τους άλλους. Να έρθετε να συζητήσουμε για όποιον θέλετε. Μην αφήνετε υπονοούμενα. Πείτε μου, δεν ξέρω τι λέει η πιάτσα. Μπορεί να ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν ρωτώ, εγώ δίνω απαντήσεις. Ναι, αλλά άμα έχετε ένα επιπλέον στοιχείο και μία επιπλέον ερώτηση, με πολύ μεγάλη χαρά να τη διατυπώσετε. Λέω. Και να την απαντήσετε επίσης. Το στοιχείο είναι ισότιμη αντιμετώπιση. Για ποιον άλλον σε κυκλοφορεί όλους. Στην πιάτσα. Γιατί για να το πούμε, δεν αφήνουμε κάτι αναπάντητο. Κανένας. Τίποτα δεν αφήνουμε αναπάντητο. Τι κυκλοφορεί στην πιάτσα, λοιπόν. Να μην σας έχει είπατε. Σκελετούς στα ντουλάπια. Όλοι με τη διαδικασία της νομιμότητας να πάρουν την άδεια και τη Δευτέρα. Ωραία. Να πάνε να καταβάλουν την πρώτη δόση του τιμήματος. Αφού τοποθετηθεί ο κύριος Βαρβιτσιώτης, περιμένω να μου πείτε τι λέει η πιάτσα. Αλήθεια. Ελάτε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Τι να τοποθετηθώ εδώ, έχω ένα συνομιλητή ο οποίος πετάει στα σύννεφα. Όχι λέει διαλύθηκαν τα σύννεφα, ο ίδιος πετάει στα σύννεφα. Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει 15 μέτωπα. Υπάρχουν